Έχουμε μαζί μας την παγκόσμια πρωταθλήτρια κοπηλασίας, Ελπίδα Γρηγοριάδου. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι σε Καλαμάτα, έχεις συνάρθει? Όχι, έχω μετακομίσει στην Καλαμάτα, ζω στην Καλαμάτα εδώ και 3 χρόνια, είναι ο άντρας μου από εδώ. Και όταν με ρωτάει τι λείπει από την πόλη, τα έχει όλα η πόλη μας, η απάντησή μου είναι ότι λείπει η κοπηλασία. Σήμερα γίνεται η εκδήλωση αυτή για τη Μυρτώ. Τραβάμε κουπί όλοι για τη Μυρτώ και είδαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση από πολύ μικρά παιδιά που ήθελαν να δοκιμάσουν. Το ιδανικό για το άθλημα είναι γύρω στα 9 χρόνια να ξεκινήσουν. Γι' αυτό και τα πιο μικρά έχουν λίγο πρόβλημα. Θέλει να έχουν μια σωματική ανάπτυξη αρκετή για να μπορέσουν να μπουν στη βάρκα, να έχουν μεγαλώσει τα άκρα τους. Αλλά παρόλα αυτά ούτε στους μικρούς φίλους λέμε όχι. Βλέπουμε πολύ μικρά παιδιά. Ναι. Και προσέξτε, αυτό το κομμάτι είναι σε εισαγωγικά το άχαρο κομμάτι του αθλήματος. Το πιο όμορφο είναι στη βάρκα, μέσα, στο νερό, όλη αυτή η εικόνα. Βλέπεις μαγευτικές εικόνες από μέσα. Αλλά ακόμη και αυτό που είναι το άχαρο κομμάτι έχει το ενδιαφέρον του. Ναι. Οπότε είμαστε καλυμμένοι και όταν δεν έχει καλό καιρό, όταν έχει χύμα, κάνουμε την προπόνησή μας μέσα. Η απόσταση που διανύουν σήμερα ποια είναι, τι πρέπει να κάνουν? Σήμερα κάνουν 1000 μέτρα. Κανονικά η απόσταση στους αγώνες κοπηλασίας είναι 2 χιλιόμετρα. Και από εκεί και πέρα διαφοροποιούνται τα πληρώματα με 2 άτομα, με 4 άτομα, με 8 άτομα ή 8 άκοπος, που είναι το πολύ εντυπωσιακό κομμάτι της κοπηλασίας, ή και μόνος κάποιος, το σκύφι λέμε. Η Καλαμάτα προσφέρεται να έχει εδώ κοπηλατικό κέντρο? Προσφέρεται σίγουρα, γιατί κάθε πρωί ο κόλπος είναι πολύ ήρεμος. Ξεκινάει το κύμα μετά τις 12, η μπουκαδούρα που λέτε κι εσείς. Οπότε οι πρωινές ώρες είναι ιδανικές, αλλά και πολλά απογεύματα. Εγώ περνάω και βλέπω ότι είναι κάλμα, οπότε αυτό θέλουμε, ήρεμο νερό. Στις μεγάλες πόλεις και στις πόλεις με λίμνες είναι πολύ διαδεδομένο το άθλημα. Εδώ και ο γιος του κυρίου Πέτρου του Παπαδόπουλου είναι πανελληνιονίκης και πολύ αξιόλογος αθλητής και μέλος εθνικής ομάδας. Είναι κρίμα να μην μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς αθλητές. Χρειάζονται υποδομές. Χρειάζονται υποδομές. Να τα υποστηρίξουν. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Χρειάζονται κάποια εργόμετρα, χρειάζονται κάποιες βάρκες για αρχή και σιγά σιγά ο στόλος μεγαλώνει. Είναι πολύ έξοδο το άθλημα? Όχι ιδιαίτερα. Χρειάζεται ένα κεφάλαιο στην αρχή και μετά γύρω-γύρω χτίζεται. Δεν είναι από τα αθλήματα που έχουν μεγάλο κόστος και για τους αθλητές. Δηλαδή, ένας αθλητής δεν χρειάζεται να έχει οικονομική άνεση. Είναι λαϊκό άθλημα, θα έλεγα. Προσφέρει τα μέγιστα ωφέλη στο σώμα, γιατί γυμνάζεται όλο το δεν σώμα. Δεν το συζητάμε. Ναι, γυμνάζει τις περισσότερες μυϊκές ομάδες από κάθε άλλο άθλημα. Στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο. Στην Αγγλία είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε μείνει λίγο πίσω, παρόλο που η εθνική ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Φέρνει συνέχεια παγκόσμιες νίκες. Στην Ελλάδα είμαστε κολλημένοι σε κάποια αθλήματα.